Βρισκόμαστε στα καταστήματα Σταύρου, στην Καλλιρόης. Ήρθαμε να δούμε ένα μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία. Εξατμίσει Σάρου. Δίπλα μας έχουμε τον Γιάννη Λομποτέση, υπεύθυνο του καταστήματος εδώ πέρα, να μας πει δύο λόγια για αυτές τις εξατμίσεις με τη μεγάλη ιστορία και πώς επανερχόμαστε στο σήμερα. Άρου, εξατμίσεις που τις είχαμε γνωρίσει στο Εντούρο χρόνια. Για πες μας για τώρα. Όντως πραγματικά η Άρου μέχρι και το 1994 ήταν ο μονόδρομος σε εξατμίσεις on-off μηχανάκια και εντούρο. Από το 1994 και μετά έχει εξελιχθεί κατά πολύ και λόγω των αγώνων σε MotoGP, Moto3, Superbike έχει αποκτήσει μια πολύ μεγάλη τεχνογνωσία, έχει βγάλει πάρα πολλών ειδών και σχεδίων τελικά, όπως είναι αυτό που είναι όλο carbon, τιτάνιο με τελείωμα carbon, αλουμίνιο black με τελείωμα παλικάρβον ή όλο αλουμίνιο. Από τιμές θα θέλω να μας πεις γενικά, γιατί βλέπουμε πολλά είδη, κάρβον, τιτάνιο κτλ. Πες μας από τιμές, τι ακριβώς γίνεται. Έχουμε καταφέρει σαν αντιπρόσωποι της εταιρείας να κρατήσουμε αρκετά χαμηλά τις τιμές. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε ξεκινάμε από το αλουμίνιο που είναι για ένα Z7,5 παράδειγμα στα 339 ευρώ και φτάνουμε σαν τελικό μαζί με το σύνδεσμο πάντα βέβαια στα 479 ευρώ όλο κάρμπον ή το τιτάνιο με κάρμπον τελείωμα. Ωραία, βλέπουμε τις εξατμίσεις είναι πανέμορφες, από εμφάνιση σκίζουν. Από υποδύναμη θα μας πεις τι ακριβώς κερδίζουμε. Βεβαίως, τώρα βρήκαμε, είναι μια ερώτηση για τα ένα από τα δύο δυνατά σημεία της Άρου. Σαν παράδειγμα μπορούμε να πούμε αυτήν εδώ την εξάτμιση τοποθετώντας δύο τελικά σε ένα Hayabusa με έναν παράλληλο εγκέφαλο της Hiltec, είναι ένα ηλεκτρονικό εγκεφαλάκι το οποίο το φέρνουμε εμείς, και ένα φίλτρο αέρος, υποδύναμη ανεβαίνει στο Hayabusa 15 άλογα, δυναμομετρημένο. Και αν βάλουμε μόνο τα δύο τελικά, είμαστε στα 6,1 άλογα. Η εκπληκτική απόδοση που δίνουν οι εξατμίσεις, πες μας αυτό τι θα στοιχίσει στο καταναλωτή. Τα δύο τελικά, ο παράλληλος εγκέφαλος της Hiltec που είπαμε, συν το φίλτρο αέρα, είναι στα 1390. Είναι το κόστος των δύο ίσως τελικών μιας άλλης επώνυμης εταιρείας. Το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα της εταιρείας είναι ότι βγάζει εξατμίσεις για πάρα πολλά μοντέλα, που ξεκινάμε από ένα σκούτερ των 50 κυβικών, μία μοτοσικλέτα, ένα super sport, ένα street, οτιδήποτε. Και το καλό της είναι ότι όλες αυτές οι εξατμίσεις έχουν μέσα και σιγαστήρα. Οπότε δεν υπάρχει σαν εταιρεία να μην βρούμε για το μηχανάκι σας την αντίστοιχη εξάτμισή του. Μας είπες για το σιγαστήρα, αυτό περνάει τις προδιαγραφές. Ναι, βεβαίως περνάει 100% σε ένα χτίο, δηλαδή δεν έχουμε κανένα θέμα να περάσουμε το σιγαστήρα στην εξάτμιση. Η Αθήνα έχει κατακλυστεί από σκούτερ και είπες ότι οι Arrow έχουν πολλές εξατμίσεις για σκούτερ. Για πες μας γι' αυτό. Στα σκούτερ, τα οποία συνήθως είναι λίγο κλειστά, ας το πούμε, από τη μάνα τους οι εξατμίσεις, βάζοντας μια εξάτμιση η οποία είναι πολύ οικονομική, είναι αυτό που λέγαμε, μια εξάτμιση αλουμινίου σε σκούτερ, σε αυτό εδώ πέρα το στυλ, με σιγαστήρα πάντα έτσι, είμαστε στα 329 ευρώ για ένα σκούτερ, από λαιμό η εξάτμιση και το τελικό της.